Εξέλιξη δημοσιοποίηση εικόνων και πληροφοριών από την Αμφίπολη. Έτσι, έτσι ακριβώς. Ζούμε ένα πρωτοφανές φαινόμενο το τελευταίο καιρό. Εμείς, ως Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, αισθανθήκαμε την ανάγκη να αντιδράσουμε σε αυτό, στέλνοντας την επιστολή στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Ξέρετε, όλα με την οποία λέτε τι, κυρία Σακαλή? Ουσιαστικά λέμε να συμμαζέψει λίγο όλο αυτό τη λαθασμένη κατά την άποψή μας επικοινωνιακή διαχείριση της όλης υπόθεσης. Ναι. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε παρά να αντιδράσουμε σε όλο αυτό που συμβαίνει. Η αρχή, θυμάστε κι εσείς, έγινε από την πρωθυπουργική εμφάνιση στον χώρο της ανασκαφής. Πολιτική και καλά, θεωρώ, κυρία Σακαλή, ότι ο πρωθυπουργός έχει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση. Ναι, να μόνο πάει στον χώρο δεν μπορούμε, αυτό. Δεν μπορούν οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι να ανακοινώνουν ευρήματα σε μια ενεξελίξη ανασκαφή και μάλιστα να το χρονολογούν. Αυτό λέμε. Επίσης. Ότι γίνεται και παραπληροφόρηση, λέτε. Ακριβώς. Αφήστε με λίγο να τελειώσω. Βέβαια, δεν φταίμε μόνο εμείς, γιατί τα μεγαλύτερα διεθνή δίκτυα βρίσκονται στην περιοχή και ασχολούνται όλοι με αυτό το μεγάλο έβριμα. Δεν αντιλέγουμε σε αυτό ότι ασχολούνται όλοι. Εκείνο που λέμε εμείς και βάλαμε από την αρχή είναι το διοντολογικό κομμάτι της όλης της ιστορίας. Λέμε δηλαδή ότι πρέπει να αφαιθούν οι αρχαιολόγοι να κάνουν τη δουλειά τους και με την εξέλιξη της ανασκαφής και με το τέρας μάλλον της ανασκαφής να βγάλουμε τα ασφαλή συμπεράσματα. Διότι έχει γίνει όλος αυτός ο πανικός, όπως γνωρίζετε, και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με διάφορες sites και blogs τα οποία βγαίνουν και λένε τα απίθανα πράγματα. Δυστυχώς, μια πολύ μεγάλη μερίδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης ακολουθεί κατά πόδα στην ανασκαφική ομάδα, οπότε μια τεράστια ψυχολογική πίεση. Και να μην ξεχάσουμε, αγαπητοί μου, τώρα και τις συνεντεύξεις που έχουν δώσει διάφοροι αρχαιοκάπηλοι της περιοχής, οι οποίοι παρουσιάζονται σε ένα επρόκειτο για περίπου ως πατριώτες αγνοί οι οποίοι ασχολούνται με την ιστορία. Προφανώς όχι. Καλά, οι φόβοι υπάρχουν. Εδώ, αυτοί, ξέρετε, πάντα, μπαίνει θέμα εισαγγελικής έρευνας, δεν μπαίνει θέμα reality show. Πάντως, αυτό είναι το καλά. Αυτό κυρία Σάκαλη, τώρα επιτρέψτε μου να σας πω ότι τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά, με μεγάλη σοβαρότητα διαχειριζόμαστε αυτά τα οποία μας δίνουν. Έτσι, και από πάνω από την περιοχή. Δεν νομίζω ότι έχουμε ξεφύγει, αλλά του να κάνουμε μία εικασία ή να συζητούμε λίγο για το θέμα, δεν νομίζω πια ότι είναι και τόσο τραγικό. Όχι, δεν είναι. Δεν συζητάμε απλώς για το θέμα, ούτε κάνουμε απλώς εικασίες. Βγαίνουν πολιτικοί και δημοσιογράφοι και αποφαίνονται για τον αρχαιολόγους ταυτότητα βγάζουμε, του κυρία νεκρού Σακαλή, και τα λοιπά. Αρχαιολόγους αυτά βγάζουμε, συναδέλφους σας βγάζουμε σε συνεντεύξεις μας. Βάση. Δεν κάνουμε μόνοι μας εκτιμήσεις. Είναι ένα κοιτάξτε, αντικείμενο. Κοιτάξτε, όλο αυτό όμως έχει μία αρχή, αγαπητή μου. Έχει μία αρχή. Δηλαδή, όλη αυτή η επικοινωνιακή διαχείριση, κατά την άποψή μας, ήταν λαθασμένη. Κυρία Σακαλή, τότε θα σας πρότεινα. Όχι, εγώ θα πρότεινα, μια και κάνουμε συζήτηση. Αν θέλετε, αν υπάρχει φόβος ότι υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα, επικοινωνιακή πολιτική σκοπιμότητα πίσω από αυτό, είναι ένα άλλο ζήτημα. Αλλά είναι εντελώς διαφορετικό το να λέτε και να το πείτε. Και να το πείτε. Και είναι διαφορετικό να λέτε γιατί κάνουμε συνεντεύξεις. Θεωρείτε, κυρία Σακαλή, ότι υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα? Το λέμε ευθέως στην ανακοίνωσή μας. Γιατί άλλοι λένε κιόλας, ας πούμε ο κύριος Τσουκαλάς χθες από εδώ είπε. Υπάρχει μια πολιτική εκμετάλλευση γύρω από το σημαντικό, όπως είπαμε, τονίσαμε από την αρχή. Εδώ ο κύριος Τσουκαλάς χθες χαριτολογώντας είπε ότι το Σάββατο που θα μιλάει ο κύριος Τσίπρας θα γίνουν και ανακοινώσεις για την Αμφίπολη. Τώρα αυτά ναι, είναι. Μου επιτρέπετε λίγο. Ορίστε, κύριε. Αν γίνεται. Μάλιστα. Μάλιστα. Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Είναι σημαντικό μη σκέφτεστε. Συγγνώμη, κύριε Πλεύρη. Είναι σημαντικό ότι κάποιος τώρα διαβάζει.